Από πριν. Κάνετε λάθος. Γι' αυτό σας είπα ότι οι σχέσεις είναι πολύ δύσκολες και για μένα είναι σε μια κλωστή. Ναι, εγώ πιστεύω ότι όχι αν είχα πατήσει τον σύζυγό μου, διότι για να πατήσω τον σύζυγό μου, πιστεύω ότι είναι στο μυαλό και όχι γιατί είμαστε στον αέρα. Είναι ειλικρινέστατη η απάντηση που σας δίνω. Ναι, λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά είναι άδικο τώρα που δεν το πείτε από πριν. Φύγει, τον έχω πατήσει ήδη τον σύζυγό μου. Κοιτάξτε, εγώ η γυναίκα απιστεί. Εγώ λέω κάνει επιλογή εγκεφαλικά. Ο άντρας επιδερμικά. Ακριβώς. Σύμφωνα. Αυτό είσαι βέβαιος, γιατρέ μου. Πολύ. Γι' αυτό είσαι βέβαιος. Πολύ. Από την πείρα. Κάνει όπως το κάνει ο άντρας. Έχουμε και εμείς μια πείρα. Δεν μου λέτε, είστε πιο πεπειραμένοι βλέπω. Και δεν τον έχω απαντήσει γιατί δεν βάζει την γλώσσα μου. Υπάρχει η εκδοχή που ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι η πέτρα του σκανδάλου, είναι και ο ευεργέτης της ιστορίας. Δηλαδή, με την παρουσία του τρίτου, λύγει ένας δεσμός, επώδυνα, αλλά λύγει ένας δεσμός και διευκολύνει μια άλλη κατάσταση. Γιατί μια αγάπη στα συντρίμια πατάει, λέει. Μα θα σταματήσει μια αγάπη και... για ένα ξενοπίδευμα. Μην τρελαθούμε τώρα όλοι μαζί. Αλλά μπορεί να σταματήσει μαζί τώρα. Γίνει και ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος να είναι ευεργέτης. Λέει αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Και κάτι άλλο, αν επιτρέπετε, γιατί εγώ δεν μίλησα καθόλου. Ευχαριστώ. Εγώ σας ακούω. Αυτό δεν εξυπηρετεί την κατάσταση. Λέει, όχι, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ. Θα γίνει. Καμία γυναίκα δεν έκανε ό,τι έκανε χωρίς τη συνεργασία και τη διευκόλυνση του σύζυγου. Δηλαδή, πολλές φορές οι σύζυγοι δημιούργησαν την προϋπόθεση για να γίνει αυτό που έγινε. Δηλαδή, κανένας άντρας δεν γελιοποιήθηκε έτσι ερήμην του. Έτσι. Έχει παίξει το ρόλο. Καμία γυναίκα. Και καμία γυναίκα. Ναι, αλλά το μαθαίνει τελευταίο. Ακριβώς. Είμαι συνήγορος. Απαγορεύεται να γελιοποιηθεί. Διαγράφεται μια επιθυμία ανθρώπου. Κύριε, τρία χέρια, τέσσερα, πέντε. Παθά, το μαθαίνει τελευταίος όμως. Κύριε Αγκούμα. Το κάνει από την αρχή, το μαθαίνει τελευταίος. Οι δημοσιογράφοι λένε δεν το ξέρω, δεν υπάρχει. Ερήμην του είναι, ερήμην. Να σας πω. Βέβαια δεν είδατε τι γίνεται. Δεν μου λέτε. Για να φωνάζετε, είπε αυτό δεν είναι κύριε Ζενιά, για να φωνάζετε τόσο πολύ και να διακόπτει. Σημαίνει. Ή ότι έχει πονέσει πολύ, ή ότι είναι πολύ προδομένος. Εγώ. Βάσει των στατικών στοιχείων πρέπει να έχετε υποστεί και εσείς τις συνέπειες. Εγώ καθόλου. Είστε ορκισμένο γεροντοπαλίκαρο. Είμαι ελεύθερος. Ορκισμένο γεροντοπαλίκαρο. Βρε ελεύθερος. Και δυνατός. Ελεύθερος και δυνατός. Τον αποφεύγει τον δεύτερο. Λοιπόν, σαν τον Αϊτόρ. Ένα λεπτό. Μόνο θα πεθάνω στον αέρα. Έχει και άλλα προστατευόμενα ήδη από εδώ. Βασιλικούς, αετούς, κόλδωρες, βεγγελές. Βιλόπουλε, βλέπω τους γιατρούς, οι οποίοι επιβεβαιώνουν τον Γκάλοπ. Αστεϊζόμενος βεβαίως το λέω. Δεν είμαι παντρεμένος, μην απευθύνεις. Για τους άλλους. Απατάτε μόνο όποιος είναι παντρεμένος, γιατρέ μου. Όχι βέβαια. Απατάτε αυτός που αγαπάει μια γυναίκα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω, δεν θα ξαναμιλήσω πάλι. Χωρίς δεσμό, τι θέλει. Χωρίς δεσμό. Θέλω να πω ότι αν τον Γκάλοπ γινόταν στην Ελλάδα, επειδή η Ιταλία είναι αρκετά χρόνια μπροστά η Ευρώπη σε τέτοιου είδους θέματα, πιθανόν τα αποτελέσματα να ήταν άλλα. Τελείως διαφορετικά. Και θέλω να τονίσω ότι στα 5,5 δισεκατομμύρια κατοίκων σε όλη τη γη, αν εξαιρέσουμε κάποιες περιοχές της γης, άλλες περιοχές έχουν άλλα ήθη και έθιμα. Και αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα στις βόρειες περιοχές του Ατλαντικού, όπως και στο Βόρειο Πόλο, που πράγματι ο άντρας δίνει τη γυναίκα του για να ικανοποιήσει το φιλοξενούμενο. Η Εσκιμό, εδώ. Συνεπώς. Πήγα εγώ εκεί, δεν δίνεται αυτό τώρα. Και... δεν δίνεται. Πήγα. Καταλήγω για το πήγα. Δεν δίνεται. Λάθος κάνετε. Άρα πήγα μπροστά από τρία χρόνια. Άλλη μία φορά τον Γκάλο. Άλλη μία φορά. Άλλη γιατρή. Φανταστείτε. Παραβλέπετε τον Γκάλο που έγινε στην Ιταλία. Που η Καθολική Εκκλησία ήταν καθοριστική. Δεν είχαν διαζύγιο οι άνθρωποι. Εγώ... Περιμένετε τα λεφτά σας πίσω, γιατρέ. Κύριε Κούμα. Από το τουριστικό γραφείο. Εγώ τελειώνω. Όχι, δεν πήγαμε αυτό το σκοπό. Το κάνατε επίτηδες για να σκουρδίσετε. Όχι, εσείς μάλλον τον Γκάλοπ το χρησιμοποιήσατε για συνέχεια των εκπομπών για τους γιατρούς. Τελειώνω όμως. Όχι, ακούστε κάτι. Ένα λεπτό παρακαλώ, κύριε Κούμα. Ο άνθρωπος έφτασε στο Βόρειο Πόλο. Για να διαπιστώσει ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μην φωνάζετε να ακούσουμε. Μείνετε εκεί. Παρακαλώ. Δείτε, θα επανέλθω σε εσάς, κύριε Ζανιά. Ο Κώστας Μαύρος είναι διευθυντής του ΙΑΣΟ. Είναι ένα από τα διευθυντικά στελέχη, δηλαδή τα υψηλόβαθμα, και μιλάει, ή μάλλον να μην σας προειδεάσω γιατί μιλάει. Δείτε το μόνο σας.
Τι δημοσιογράφοι και τα λοιπά και όλοι αυτοί οι κατηγορίες που μου λέτε. Μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέσεις εκτός οικογενείας πολύ πιο εύκολα από τους οικοδόμους και τους αρχιτέκτονες. Επομένως, πιθανό να είναι μια αντίδραση της γυναίκας. Νομίζω ότι είναι αντίδραση σε κακή συμπεριφορά του. Σε κακή συμπεριφορά του. Αυτό λέει και κάτι άλλο. Ότι έχει όρεξη ο δημοσιογράφος, ο δικηγόρος και ο γιατρός. Να καλέει αυτό με τη γυναίκα. Πώς είναι αυτός ο λόγος. Βέβαια, αυτός ο λόγος σήμερα δεν μπορεί να ισχύει με όλα αυτά τα. Τα μπλε χαπάλια που κυκλοφορούν, νομίζω ότι εκεί. Το Viagra. Μπορεί ένα δημοσιογράφο ή ένα γιατρό να πάει σπίτι του μία το βράδυ και να κάνει με το Viagra έρωτα. Κοίταξε, υποχρεωτικά. Δεν μπορεί να αφήσει την. Το αν δεν κάνει έρωτα στη γυναίκα, σημαίνει ότι θα τη δώσει να καταλάβει ότι δεν την αγαπά, δεν είναι ελκυστική πλέον, θα τη δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα. Και φυσικό είναι όταν έχει και μια ωραία γυναίκα ή κάποιο άλλο να τη χαμογελά κτλ., θα πάει η αυτοπεποίθηση τη θα ανέβει. Και σου λέει κάτσε εδώ, εγώ είμαι όμορφη. Γιατί ο άλλος δεν με υπολογίζει. Οι οικοδόμοι γιατί έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία. Γιατί έχουν τις γυναίκες. Γιατί οι οικοδόμοι κάνουν μια δουλειά η οποία είναι πολύ κινητική. Οι άνθρωποι γυμνάζονται όλη την ημέρα. Είναι θέμα μειών. Είναι θέμα γυμναστικής και κινητικότητας. Οι δημοσιογράφοι και οι γιατροί είναι. Νομίζω ναι, ότι κάπως έχετε εγκαταλείψει την κινητικότητα. Δεν προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Τι μήνυμα δίνετε στους δημοσιογράφους, στους γιατρούς και στους δικηγόρους. Να αγαπάνε αυτούς που τους αγαπάνε. Για να αλλάξουμε θέση τώρα, να έρθουμε από το μπλοκ των οικοδόμων, να αισθανόμαστε και πιο άνετα. Πιο ωραία είναι να είσαι κοντά στους οικοδόμους, παρά να είσαι δίπλα στους γιατρούς και τους δημοσιογράφους. Και στους συνομικούς. Είστε μπροστά μου, γιατρέ, προσέξτε. Λοιπόν... Εσύ τώρα τα επέλεξες για τους οικοδόμους ή για τις γυμνάστριες. Ρόμπερτ Καρκούλα, Πολωνός, οικοδόμος 6 χρόνια στην Ελλάδα. Επομένως, τώρα εδώ δεν μπορείτε να μου πείτε είναι Ελλάδα και δεν ισχύει για την Ελλάδα, ισχύει για την Ιταλία. Να, Πολωνία. Διεθνή συνάντηση. Ρόμπερτ, πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος λόγος που είναι πιστές οι γυναίκες σας? Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή. Καταρχήν είναι πιστές. Καταρχήν είμαι παντρεμένος. Αμφιβάλλω. Ναι. Είμαι παντρεμένος τη στιγμή, είμαι οικονόμος. Και σαν όταν. Έχω και παιδιά και όμως δεν έχω τέτοια πρόβλημα που βλέπω εδώ. Μιλάτε όλοι γλυκά. Είναι φλάκα κάνουμε. Συγγνώμη. Δεν έλεγες να παντρευτούμε. Όχι, δεν είπα να παντρευτούμε. Είναι παντρευμένος. Κοίτα, δεις άμα μπλέξεις με δημοσιογράφους θα χωρίσεις γρήγορα. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό βλέπω. Επικίνδυνα άτομα. Εγώ ξέρω πως σε βλογάει εδώ. Πάω από 6 ώρα από τη δουλειά και δουλεύω. Τρέχω τη σπίτι να βλέπω γυναίκα και παιδιά. Όμως δεν βλέπω να γίνει τέτοια πράγματα που ακούω εδώ. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και πού το αποδίδεις αυτό? Στον Κομούλκα. Παρακαλώ. Στον Κομούλκα. Το θυμάσαι, Μάκη μου? Μα είναι δυνατόν τώρα. Θυμάται τον Κομούλκα. Αν δεν τον θυμάται θα τον έχει ακουστό. Ο Στάλιν όταν τον ενόχλησαν οι δύο γυναίκες σκαθάρισε. Αυτοκτονήσανε κάθε επίσημη έκδοση. Σωστά. Λοιπόν, ένας άλλος λόγος. Αριστεροί είμαστε, μη μας παρεξηγήσεις. Αλλά εγώ είμαι πιο αριστερό. Γιατρέ, ένα λεπτό. Εσείς φτάσετε στο Βόρειο Πόλο. Τι αριστερά πήρατε, πάνω πήρατε. Στο Βόρειο Πόλο για να θριαμβεύσει η ιδέα του. Εγώ βλέπω ότι οικονομώ να βάζεις κεράτα είναι δύσκολο. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πιο δυνατό άνθρωπο. Σαν αυτοί που κάτσουν και πίνουν καφέ. Για το ξύλο που θα πέσει εννοείς. Εκ των υστέρων. Μπορεί να πέσει πολύ ξύλο. Αυτό γίνεται μετά το Γιαρουζέλσκι ή πριν? Μετά το Γιαρουζέλσκι. Τώρα το καταλαβαίνω. Επί Βαλέσσα τι γινότανε? Κοιτάξτε. Ο Βαλέσσα πώς θα πήγε? Είναι μια διάσταση την οποία δεν την είχατε λάβει υπόψη σας. Ότι μπορεί να πέσει πολύ ξύλο, όπως είπε. Γιατί το γιαπί, το πυλοφόρι, το. Κάνει του Σάντερς. Το κάνει... λέει η Ροδά το τραγουδί. Το ξέρετε και αυτό βλέπω. Πολλές εμπειρίες. Από το Γιαπί μέχρι το Βόρειο Πόλο. Και πάλι πίσω στο Γιαπί. Ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγα λεπτά πάλι μας. Για το Γιαρουζέλσκι. 7 και 20.